Σέβομαι απόλυτα το συνδικαλισμό. Κάνω πολύ υπομονή. Αλλά κάποτε η υπομονή εξαντλείται. Εμφανώς ενοχλημένος από την έκρηθμη κατάσταση σε υγεία και παιδεία, ο πρόεδρος έλυσε τη σιωπή του και ξέσπασε κατά των συνδικαλιστών. Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό θέουδο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι, πρέπει να τους σεβόμαστε. Αναφορά που άναψε το φυτίλι του πολέμου στο πολιτικό σκηνικό. Κάνω πολύ υπομονή, αλλά κάποτε η υπομονή εξαντλείται. Και του λαού, κύριε Πρόεδρε. Αντί να λειτουργήσει πυροσβεστικά και να μαζέψει τους υπουργούς του, οι οποίοι με τις ενέργειές του προκαλούν το χάος, έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ο θεσμός δεν θα πρέπει να είναι μέρος του προβλήματος. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να πει στον κυπριακό λαό ποια είναι η λύση την οποία ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του, πρωτίστως στο Υπουργικό Συμβούλιο, προτείνει. Δυστυχώς, αντί να έχουμε μπροστά μας ένα συγκροτημένο πρόγραμμα με έργα και πράξεις, έχουμε ένα συνονθήλευμα ανθρώπων που κυριολεκτικά παραπέουν. Πλήρη στήριξη στον πρόεδρο Αναστασιάδη εκφράζει η Πινδάρου. Πού πάμε. Ας μαζευτούμε όλοι και ας περιοριστούμε αυστηρά σε αυτά που είναι η αποστολή μας. Στην Αντιπεραόχθη, μετά τη φοβέρα, η ΠΟΕΔ ρίχνει ταχύτητες και ζητά συνάντηση των δασκάλων με τον Νίκο Αναστασιάδη. Να μας δεχτεί, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έγινε, να του πούμε ξεκάθαρα και να του δώσουμε όλες τις αποδείξεις και να θέσουμε τον εαυτό μας στη διάθεση να κάνουμε οποιασδήποτε έρευνες για να φύγει επιτέλους αυτόν τον σύννεφο ντροπής. Χαμηλούς τόνους έναντι των προεδρικών αναφορών και από τους κυβερνητικούς ιατρούς. Θα κρατήσουμε την πρώτη πρόταση που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι σέβεται απόλυτα τον συνδικαλισμό. Στο πλευρό των συνδικαλιστών τάσσονται με ανακοίνωση τους οικολόγοι, οι οποίοι διαμηνύουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως εξαντλείται και η δική τους υπομονή.